Είχαμε μια πολύ σημαντική συνεργασία, οι δήμαρχοι και οι βουλευτές, ο κύριος Καραγιαννίδης και ο κύριος Κυριαζίδης. Το συντονιστικό όργανο αποφάσισε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική του νομού μας, της αντιπεριφέρειας. Το πρώτο και σημαντικότερο ήταν με τη διαδικασία όλη, μετά και από την επικοινωνία την οποία είχαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά και την τηλεφωνική τώρα επικοινωνία την οποία έχει κάνει ο βουλευτής, ο κύριος Κυριαζίδης, το πού θα καταλήξουμε σχετικά με το δρόμο Δράμας Αμφίπολης και Δράμας Καβάλας. Αποφασίσαμε ότι καθοριστική σημασία θα παίξει ο Ε61, αλλά με πρώτη προτεραιότητα από την διαδικασία αυτή, ο δρόμος προς Δράμα να είναι πρώτη προτεραιότητα από την διαδικασία με την Αμφίπολη και το επόμενο κομμάτι είναι από τη Δράμα για την Αμφίπολη και επίσης ο Ε61 που θα καταλήγει στην Καβάλα, το πρώτο κομμάτι αυτό για τον Άγιο Αθανάσιο, το οποίο έχει και οριμότητα να είναι στις προτεραιότητες για να μπορέσουμε συντονισμένα και αποφασιστικά να προχωρήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να μην απεντάξουμε κανένα από τα δύο σημαντικά αυτά έργα, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού μας. Το άλλο επίσης θέμα ήταν σχετικά με τον εξυγχρονισμό, την ηλεκτροδότηση και την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο για να γίνεται η ασφαλέστερη μετακίνηση και των πολιτών αλλά και προϊόντων, που κάτι το οποίο καθυστέρησε αδικαιολόγητα, ενώ μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο με πάνω από 500 εκατομμύρια θα δοθούν όλα αυτά τα έργα για να εξυγχρονιστούν. Και στο τρίτο θέμα το οποίο αναφερθήκαμε ήταν για την αναπτυξιακή πορεία γενικότερα, την αξιοποίηση του Φαλακρού, το πού βρίσκεται σήμερα, τι έχουμε κάνει, το ότι όντως μέχρι 10 Δεκεμβρίου θα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για να λειτουργήσει παράλληλα και με την κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση της Ονειρούπολης, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και παράλληλα ο επισκέπτης να έχει και εναλλακτικές λύσεις και να διασκεδάσει αλλά και να επισκεφθεί τον ορεινό. Το θέμα των απορριμμάτων μας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα. Οι δήμαρχοι εξέφρασαν την ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους, γιατί τη μία φορά η κοινή υπουργική απόφαση μιλάει για τις Σέρες, την άλλη φορά μιλάει ότι θα ξαναμπούμε μέσα στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, αλλά κάτι το οποίο να είναι ξεκάθαρο και να δίνει τη δυνατότητα να μην υποστούμε αυτήν την πολύ μεγάλη επιβάρυνση με πρόστιμα τα οποία από την ενημέρωση την οποία είχαμε από τους καθήλυνα αρμόδιους της περιφέρειας, από πρώτης πρώτου τα πρόστιμα θα είναι πάνω από 22 εκατομμύρια, μας προβληματίζει ιδιαίτερα και είναι άδικο και είναι και ανήθικο, διότι πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για καλύτερη ποιότητα ζωής, για επενδύσεις, για ανάπτυξη, για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εμείς θα τα πληρώσουμε σαν πρόστιμα και θα στερηθούμε πολύ σημαντικό κομμάτι αναπτυξιακό από λαθασμένες επιλογές, από διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων επί 12 συνεχή χρόνια, κάτι το οποίο μας προβλημάτισε ιδιαίτερα.